Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να δούμε τι γίνεται με το νέο ΕΣΠΑ του 2021-2027 και να καλησπερίσουμε τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακύρη. Κύριε Τσακύρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Τσακύρη, βρεθήκατε και προημερών με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην Αλεξανδρούπολη, αλλά πριν πάμε σε αυτά τα ζητήματα, καθώς μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο η Αλεξανδρούπολη, όπως βλέπουμε, να δούμε λίγο τι γίνεται με το νέο ΕΣΠΑ, σε τι φάση βρίσκεται, αν μπορούν οι εταιρείες να εκταμιεύσουν ουσιαστικά, να κάνουν τις αιτήσεις τους για να πάρουν μέρος, και ουσιαστικά μιλάμε και για την αναβάθμιση, την ψηφιακή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ακριβώς. Το νέο ΕΣΠΑ είναι σχεδόν πλήρως ενεργοποιημένο, ειδικά πλήρως ενεργοποιημένο σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ειδικά το πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα, το παλιό ΕΠΑΝΕΚ. Όπως έχουμε ανακοινώσει, ξεκινάμε με την πρώτη ψηφιακή δράση, η οποία θα βγει, έχει προδημοσιευθεί και θα βγει εντός των ημερών και αφορά την ψηφιακή μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με προϋπολογισμό 300 εκατομμύρια ευρώ αρχικό. Όπως επίσης θα ακολουθήσει αμέσως μετά η δεύτερη μεγάλη εμβληματική δράση που αφορά την πράσινη μετάβαση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με έναν αρχικό προϋπολογισμό 700 εκατομμύρια ευρώ. Άρα ξεκινάμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ένα σύνολο 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και ικανοποιούμε τους δύο βασικούς πυλώνες του ΕΣΠΑ, της στρατηγικής του ΕΣΠΑ, που είναι ο ψηφιακός και ο πράσινος μετασχηματισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θυμίζω, και το έχω πει πολλές φορές, ξεκινάμε ένα καινούριο σύστημα αξιολόγησης, η οποία δεν είναι η συγκριτική, αλλά είναι η FIFO, όπως επίσης και με ένα καινούριο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα είναι πάρα πολύ φιλικό προς τους χρήστες, προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και έχουμε μειώσει σημαντικά τον χρόνο ένταξης στις δράσεις των επιχειρήσεων, που σημαίνει ότι πάρα πολύ σύντομα η επιχείρηση θα ξέρει αν εντάσσεται, οπότε μπορεί να προβαίνει και στις ανάλογες δαπάνες, έτσι ώστε να ζητήσει και την πληρωμή της. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε. Κύριε Τσακύρη, μπορούμε εν συντομία να πούμε ποιες επιχειρήσεις θα μπορέσουν ουσιαστικά να λάβουν μέρος σε αυτό το ΕΣΠΑ, να αντλήσουν χρήματα από το συγκεκριμένο ΕΣΠΑ? Κοιτάξτε, θεωρητικά δεν αποκλείουμε καμία επιχείρηση πριν των προβλεπομένων από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Άρα είναι όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βέβαια υπάρχουν κάποια όρια τα οποία έχει θέσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έναν ελάχιστο αριθμό ετήσιων μονάδων εργασίας, τις ΕΜΕ που λέμε, ένα μίνιμουμ ποσό παρέμβασης. Αλλά θεωρητικά όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες στις δράσεις του νέου ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Κύριε Τσαγύρη, να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο. Στο παρελθόν υπήρχαν αρκετά προβλήματα απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ στη χώρα μας. Δηλαδή, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έδινε ένα συγκεκριμένο ποσό, βλέπουμε ότι για κάποιους λόγους δεν απορροφάται αυτό το ποσό από τη χώρα μας και επιστρέφονται αυτά τα χρήματα. Να μας πείτε, κοιτάξτε, αν αυτό θα αλλάξει και γιατί συνέβαινε αυτό. Καταρχήν, έχει ήδη αλλάξει και στο παλιό ΕΣΠΑ. Δεν είναι παλιό, απλά τελειώνει σε ένα χρόνο από τώρα, 31/12/23. Η απορρόφηση έχει φτάσει σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο συγκριτικά με άλλες προγραμματικές περιόδους. Φτάνουμε κοντά στο 90% απορρόφηση πραγματικές δαπάνες, δηλαδή χρήματα που έχουν πάει στην πραγματική οικονομία. Και είμαστε και πρώτοι από όλα τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά το ποσοστό της απορρόφησης. Άρα έχουμε άλλη μια πρωτιά. Όπως είχαμε πρωτιά στην έγκριση του νέου ΕΣΠΑ, πρωτιά στην έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και πρωτιά στην πρώτη πληρωμή από το νέο ΕΣΠΑ μέσα στο 2022. Ήμασταν η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλαβε χρήματα από το νέο ΕΣΠΑ, ειδικά για ένα έργο μεταφορών, το μετρό, από αυτή την προγραμματική περίοδο. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε, είναι θετικά αυτά τα οποία μας λέτε, αυτά τα στοιχεία τα οποία ακούμε, γιατί είναι πραγματικά κρίμα να μην εκμεταλλευόμαστε τα χρήματα τα οποία δίδονται στη χώρα μας. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε και κάποιο πάγωμα κάποιων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων να μην προχωράει. Βλέπουμε να μην γίνονται οι πληρωμές οι οποίες θα έπρεπε να γίνονται ή να καθυστερούν αυτές οι πληρωμές. Αυτά που αποδίδονται, κύριε Τσακύρη?
Κοιτάξτε, όχι, εγώ δεν έχω τέτοια εικόνα. Η εικόνα είναι ότι όλα τα προγράμματα προχωράνε κανονικά. Τώρα, αν υπάρχουν διαδικαστικά θέματα στην αξιολόγηση τα οποία καθυστερούν ή υπάρχουν ευρήματα που πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει κάτι παραπάνω, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω, αλλά τουλάχιστον εμείς βλέπουμε την γενική εικόνα και αυτά τα προγράμματα για το εξοικονομώ, γιατί είναι διαφορετικό, είναι το εξοικονομώ αυτονομώ, είναι διάφορες αυτή την κατηγορία, προχωράνε έτσι όπως εμείς τα έχουμε σχεδιάσει και βλέπουμε και τις απορροφήσεις. Δεν έχω, επαναλαμβάνω, κάποια τέτοια εικόνα, ίσως να είναι κάποιες εξαιρέσεις που προφανώς λείπουν κάποια στοιχεία ή οτιδήποτε προκειμένου να αξιολογηθεί μια συγκεκριμένη αίτηση. Μάλιστα, κύριε Τσακίρη, να πούμε και δύο πράγματα για τα περιφερειακά προγράμματα και ειδικότερα για τα προγράμματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Πώς θα αξιοποιηθούν τα περίπου 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία θα διοχετευτούν εδώ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας? Καταρχήν να πω ότι όλες οι περιφέρειες τα τελευταία 3 χρόνια έχουν δείξει μια σημαντική επιτάχυνση της απορρόφησης και αυτό μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενους και εμάς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλοι οι περιφερειάρχες έχουν σκύψει πάνω στα ΠΕΠ, στο ΕΣΠΑ δηλαδή το δικό τους, και γι' αυτό το λόγο σαν κυβέρνηση αποφασίσαμε στο νέο ΕΣΠΑ το 1/3 του συνολικού ποσού να δοθεί στις περιφέρειες. Άρα, συγκριτικά στο νέο ΕΣΠΑ, τα περιφερειακά προγράμματα είναι σημαντικά ενισχυμένα. Τώρα, γνωρίζοντας το πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, νομίζω έχει γίνει μια άριστη δουλειά σε ό,τι αφορά την ισορροπημένη, να το πω έτσι, ανάδειξη και ενίσχυση όλων των τομέων, σχεδόν όλων των τομέων, τόσο της οικονομίας αλλά όσο και της κοινωνίας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα περιφερειακά προγράμματα έχουν και ένα σημαντικό κομμάτι που αφορά κοινωνικές δράσεις και ο τρόπος που παρουσιάστηκε, που τελικά εγκρίθηκε το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, όπως είπα και πριν, έχει μια πάρα πολύ ισορροπημένη κατανομή των πόρων τόσο σε τομείς οικονομικούς και οικονομικούς, αλλά όσο και στη διάρκεια των χρόνων. Μάλιστα, κλείνοντας, κύριε Τσακίρη, θα ήθελα και το σχόλιο σας, καθώς ήσασταν μαζί με τον Πρωθυπουργό στην περιοδία του στην Αλεξανδρούπολη, όπου η μεγαλύτερη ανακοίνωση αφορούσε στον ενεργειακό κόμβο στον οποίο μετατρέπεται η Αλεξανδρούπολη. Να μας πείτε δύο λόγια και γι' αυτό. Βεβαίως. Νομίζω ότι τα είπε και ο Πρωθυπουργός πάρα πολύ αναλυτικά. Η Αλεξανδρούπολη θα αποτελέσει ένα σημαντικό ενεργειακό κόμβο για όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σε αυτό η χρηματοδότηση προέρχεται στα έργα που γίνονται από πάρα πολλούς πόρους. Εμείς από το ΕΣΠΑ χρηματοδοτήσαμε με σημαντικό ποσό το δερματικό σταθμό του υγροποιημένου φυσικού αερίου, το FSRU, έξω από την Αλεξανδρούπολη, το οποίο πραγματικά καθιστά όλη την περιοχή, δεν την καθιστά ενεργειακά ανεξάρτητα, αλλά δίνει ένα σημαντικό βαθμό ανεξαρτησίας σε ό,τι αφορά την εξάρτηση από το ρωσικό αέριο και γενικά από πηγές οι οποίες πιθανότατα στο μέλλον να είναι δύσκολο να προμηθεύσουν τη βαλκανική αγορά. Επίσης, ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε και μια νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, mm-hmm. που είναι μια σύμπραξη του Ομίλου Κοπελούζου μαζί με τη ΔΕΗ και τη ΔΕΠΑ, η οποία θα τροφοδοτείται από αυτόν τον τερματικό σταθμό, παράγοντας πολύ ψηλότερο ποσοστό ενέργειας σε σχέση με τα καύσιμα που θα ξοδεύει. Άρα όλη αυτή η περιοχή, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, μετατρέπεται σε ένα ενεργειακό κόμβο, αλλά όμως δεν είναι μόνο αυτό, μετατρέπεται και σε ένα κόμβο διαμεταφορικό μέσω του λιμανίου της Αλεξανδρούπολης. Άρα όλη η Θράκη και κατά επέκταση και η Μακεδονία, γιατί έχουμε και στη Θεσσαλονίκη αρκετά σημαντικά πράγματα, νομίζω θα αναδειχθεί σαν ένα κομμάτι της Ελλάδας που ξεχωρίζει.
Κύριε Τσακίρη, είναι πολλά τα θέματα τα οποία ανακύπτουν και με το ΕΣΠΑ αλλά και με αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν. Δεσμεύομαι σε μία ακόμα τηλεοπτική μας συνάντηση, γιατί όπως καταλαβαίνετε ο χρόνος μας είναι περιορισμένος και δεν μπορούμε να τα εξαντλήσουμε όλα τα ζητήματα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και για τα αντιπλημμυρικά έργα που χρηματοδοτούν μέσω του ΕΣΠΑ, καθώς είδαμε τη μεγάλη ανάγκη για αντιπλημμυρικά έργα το καλοκαίρι που μας πέρασε. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας στο κεντρικό μας δελτίο. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Σας ευχηθώ καλή συνέχεια.